Δεν ξέχασα, είμαστε live στο Facebook και πρέπει να είμαστε και live στο Instagram, για να δω. Καληνύχτα. Γεια σας! Χαίρετε! Πώς είστε! Γεια σας! Hello! Καλώς ήρθατε! Φόρεσα το καπέλο μου! Λοιπόν, να χαιρετήσω όλους τους φίλους στο Instagram και στο Facebook, κάτσε! Τέλεια! Τέλεια! Από εδώ είναι η Facebook, από εδώ είναι η Instagram. Καλό σας απόγευμα! Ελπίζω να είστε καλά! Θα κάνω πιο νωρίς το live για να μπορέσετε να μαγειρέψετε, γιατί είναι Σάββατο βράδυ, άμα το κάνω στις 9. Μετά δεν θα μπορείτε να σηκωθείτε να φτιάξετε τη συνταγή και θα πείτε ότι είναι πάρα πολύ αργά και ότι οι συνταγές παχαίνουν άμα το κάνουμε τόσο αργά. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι οι συνταγές παχαίνουν. Οι συνταγές δεν παχαίνουν. Για πρώτη φορά στη ζωή σας τρώτε σπιτικά, οπότε νομίζω ότι είναι η καλύτερη φάση ever. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε συνταγάρα, μια συνταγάρα τύπου 10 λεπτά. Θα φτιάξουμε το αγαπημένο μου, μακράν το αγαπημένο μου, είναι νούμερο 1 συνταγή για εμένα, steak sandwich. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα sandwich gourmet, δηλαδή ένα τέτοιο sandwich άμα πας στη Νέα Υόρκη και το πάρεις σε ένα μαγαζί, θα στο χρεώσουμε τουλάχιστον 30 δολάρια. Γιατί είναι πολύ μπροστά η συνταγή. Γιατί κάνει zoom εδώ, δεν θέλω να κάνει zoom, ας ζουμάριστος. Εδώ, τέλεια. Η συνταγή είναι πανεύκολη. Μπορείτε να την κάνετε με ένα τηγάνι, εγώ θα την κάνω με δύο γιατί θέλω να κάνω πιο γρήγορα τη διαδικασία. Το σκυλί φωνάζει, πεινάει. Hello from Chicago, Λίνα Καραμανιόλας, μιλάω τώρα στο Facebook. Τι θα κάνουμε σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη βρέχει πολύ και εδώ πέρα καιρό στην Αθήνα δεν είναι καλός. Hello από Τορόντο, hello από Τορόντο και άλλος από Τορόντο. Hello από Στουγκάρντι, χαμός γίνεται. Πολλοί κόσμος από το εξωτερικό μας βλέπει και να πάω και λίγο και στο Instagram. Στο Instagram φαντάζομαι ότι φαίνομαι μια χαρά, δεν φαίνομαι θολός. Για πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί έχω αλλάξει τα κινητά και έχω βάλει σύνδεση εδώ και Wi-Fi εδώ για να μπορώ να παίζω και στα δύο. Γεια σου Άκη από Virginia, USA. Hello from Canada. Γεια σου από Κύπρο. Γίνεται χαμός. Όπως βλέπετε μας λείπουν πάρα πολύ από άλλες χώρες, οπότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να γράφετε από κάτω τα βήματα της συνταγής για να μπορεί ο κόσμος να ακολουθήσει. Λοιπόν, για να συνεχίσω, το μόνο πράγμα που θέλω είναι να ρωτήσω τους ανθρώπους του Instagram άμα φαίνομαι θολός ή φαίνομαι κανονικός. Άμα φαίνομαι καλά, πάμε να συνεχίσουμε. Άμα δεν φαίνομαι καλά, να το κλείσω και ένα. Α, τέλεια φαίνομαι. Ωραία. Λοιπόν, άρα που φαίνομαι καλά, πρέπει να πάρω τη γενναία. Απόφαση και να σηκωθώ. Yes! Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε ξανά στην κουζίνα. Είμαστε εδώ, στην κουζινάρα. Λοιπόν, και η συνταγή σήμερα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Αλλά, άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω, θα φάτε όντως το πιο νόστιμο steak sandwich που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Λοιπόν, το μυστικό βρίσκεται και στο ψήσιμο της μπριζόλας, που αντί για μοσχαρίσια, άμα δεν έχετε μοσχαρίσια και έχετε μια χοιρινή, μπορείτε να βάλετε χοιρινή μπριζόλα και να φτιάξετε τη συνταγή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακόμα και παντσέτα να έχετε, μπορείτε να βάλετε. Ακόμα και κοτόπουλο να έχετε, μπορείτε να κάνετε ένα steak sandwich με κοτόπουλο αντί για μοσχάρι που θα χρησιμοποιήσω εγώ. Εντάξει. Οπότε μην πείτε άκη δεν έχουμε μοσχαρίσια μπριζόλα. Θέλω να κάνετε όλη τη συνταγή και να σας πετύχει 100%. Τέλεια. Είναι 10.000 ήδη στο Facebook, 4.709 στο Instagram και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το μυστικό σε αυτή τη συνταγή μου, γιατί είναι η αγαπημένη μου συνταγή, βρίσκεται σε αυτά τα δύο υλικά. Μανιτάρι και κρεμμύδι. Έτσι όπως είναι, θα κόψω λεπτές φέτες στα μανιτάρια. Ελπίζω να φαίνεται. Μπράβο. Εδώ. Και εδώ. Και με το που κόψω τα μανιτάρια μου, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θα κόψω και το κρεμμύδι του γεν. Έχω ένα μικρό κρεμμυδάκι, δεν ξέρω αν θα το κόψω όλο. Νομίζω πως θα το κόψω. Αν και φαίνεται πολύ εδώ πέρα το μανιτάρι και το κρεμμύδι, δεν είναι, γιατί θα συμπυκνωθούν, αλλά ουσιαστικά έτσι θα γίνει το πιο νόστιμο steak sandwich. Λοιπόν, έχω ένα μικρό κρεμμυδάκι εδώ, εδώ και εδώ. Η αγαπημένη μου διαδικασία, τα κρεμμύδια. Να σου πω την αλήθεια, θα το βάλω όλο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κρεμμύδι σε αυτή τη συνταγή, επειδή το καραμελώνουμε, γίνεται καραμελωμένο και γίνεται πάρα πολύ sexy και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα το βάλω όλο. Να βάλω τώρα με το χέρι μου εδώ. Τέλεια. Και
Και εδώ, περισσότερη ώρα κάνεις να καθαρίσεις το κρεμμύδι, να βγάλεις τη φλούδα, πάρε για να το κόψεις. Τέλεια. Έπρεπε να το έχω καθαρισμένο, κάτσε γιατί έχουν μείνει λίγα κρεμμύδια εδώ. Τέλεια. Και κρεμμύδι στη μέση, το έχουμε πει 100 φορές, εδώ. Γυρνάμε στα πλάγια, εδώ και εδώ. Και κόβουμε ωραίο ζουγιέν, φετούλες, εδώ. Το ένα πάει, πάμε και για το δεύτερο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κάνω πίκυρες, μιλάω τρέλα, ό,τι δεν βλέπω. Φαντάζεστε να κουμπώ. Οπότε, έχουμε ένα κρεμμυδάκι, επειδή είναι μικρό, έβαλα ένα. Και τα μανιτάρια μου, έβαλα 4 μανιτάρια για ένα steak sandwich. Σας φαίνεται πολύ ποσότητα το λαχανικό που έχω βάλει, αλλά δεν πολύ. Κοιτάξτε. Ωραίες φετούλες τα κρεμμύδια και ωραίο κομμένα το μανιταράκι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, πάμε εδώ. Φαίνεται. Τέλεια. Έχω δύο τηγάνια. Στο ένα θα ψήσω τα λαχανικά μου, στο άλλο θα ψήσω την πριζολάρα μου. Οπότε, μέσα στο τηγάνι που θα ψήσω τα λαχανικά μου θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας λαδάκι και ίσα ίσα θα τσιμπήσω με το μαχαίρι μου λίγο βούτυρο εδώ. Θέλω και βούτυρο και λάδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω γιατί επειδή θα φτιάξουμε μια ζωική πρωτεΐνη, είναι το μοσχάρι, είτε φτιάχνουμε χοιρινό είτε φτιάχνουμε κοτόπουλο, σε αυτή τη συνταγή η γαρνιτούρα πρέπει να δέσει μαζί με το φαγητό μας. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνετε και αυτό πρέπει να δέσει με ζωικό βούτυρο. Τώρα, αν δεν θέλετε να βάλετε ζωικό βούτυρο και θέλετε να ρίξετε μόνο ελαιόλαδο, μπορείτε. Αλλά, άμα ακούστε, θα πείτε ο Άκης είχε δίκιο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, πετάω κρεμμύδι μανιτάρι μέσα. Εδώ. Τέλεια. Λίγα καρικεύματα. Εδώ. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κάρι, όχι ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε να μιλήσουμε για την μπριζόλα μας. Έχω μία μπριζολάρα εδώ. Αυτή. Οπότε, έχω και το καφέ μου. Θα φάω steak sandwich και μετά θα φάω στο ελληνικό, αλήθεια σας λέω. Θα κάνω μία ώρα. Λοιπόν, οπότε έχω μία μπριζολάρα εδώ, ένα ribeye. Εννοείται πως άμα έχετε οποιοδήποτε κρέας έχετε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και θέλω να δείτε πόσο ωραίο που είναι. Είναι μία ωραία μπριζολάρα, sexy, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που θα κάνω είναι να μαρινάρω μόνο με λαδάκι και ελάχιστα και ελάχιστη νοστιμιά. Ουσιαστικά δεν θα βάλω καθόλου αλάτι και πέρι, θα βάλω μόνο την νοστιμιά και αυτό είναι όλο. Εδώ. Ένα καλό κρέας δεν χρειάζεται να βάλουμε πολλά πράγματα πάνω του, γιατί άμα βάλουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω του, ουσιαστικά χάνουμε τη γεύση του. Και το μυστικό για να ψήσουμε ωραία ένα steak, μία μπριζολά, είναι να αφήσουμε εκτός ψυγείου μία ωρίτσα να πιάσει θερμοκρασία περιβάλλοντος. Γιατί τώρα με το που βάλουμε πάνω στη φωτιά, στιγμιαία, το άλλο μου τηγάνι καίει, να ανακατέψω λίγο εδώ. Εδώ. Τέλεια. Αφήνω αυτό εδώ. Βασικά θα αλλάξω. Θα βάλω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Γιατί αυτό είναι πιο δυνατό. Τέλεια. Την μπριζόλα μου δεν θέλει τόσο δυνατό. Στιγμία θα πάρει χρώμα απ' έξω και από τις δύο πλευρές. Οπότε τι γίνεται. Το κόλπο για να ψήσουμε μία μπριζόλα είναι επειδή στο ψυγείο όταν είναι οποιοδήποτε κρέας έχει 4 βαθμούς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να διεισδύσουμε τη θερμοκρασία προς τα μέσα. Είναι το κλασικό σύστημα αυτό που λέμε ότι αφήνουμε να ξεκουραστεί το κρέας και όλα τα υπόλοιπα. Θα σας τα εξηγήσω, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Οπότε τι γίνεται. Καθώς βάλουμε πάνω στο τηγάνι, σοκάρεται το κρέας από τη μία πλευρά και από την άλλη, φτάνει 120 βαθμούς όσο είναι το τηγάνι, δεν ξέρω, 130-150 πόσο είναι. Και στο κέντρο συνεχίζει να έχει 4 βαθμούς. Οπότε εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε το ψήσιμο που θα δώσουμε στην μπριζόλα μας ουσιαστικά να ισορροπήσουμε τη θερμοκρασία έξω και μέσα. Την ίδια θερμοκρασία που έχει έξω, την ίδια θερμοκρασία πρέπει να έχει και μέσα. Τώρα, τι γίνεται. Καθώς ψήνουμε μία μπριζόλα, αυτό που λέμε την ξεκούραση που κάνουμε, η μπριζόλα απ' έξω έχει 100 βαθμούς, 120, και από μέσα είναι 25. Καθώς την αφήνουμε να ξεκουραστεί στην άκρη, αυτό θέλω να καταλάβετε, η 120 που έχει έξω 100, με τους 25 που έχει στο κέντρο, 30, θα αρχίσουν να ισορροπούν. Γιατί απ' έξω η θερμοκρασία θα μπαίνει προς τα μέσα. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάντα υπολογίζουμε αυτό το χρόνο. Άμα στο κέντρο η μπριζόλα μου φτάσει και γίνει
50-55 βαθμούς και την αφήσω να ξεκουραστεί, μετά η μπριζόλα μου θα έχει παραψηθεί. Οπότε πάντα ο πιο σημαντικός χρόνος ψησίματος είναι ο χρόνος από ψησίματος και αυτό πρέπει πάντα να υπολογίζουμε όταν ψήνουμε οτιδήποτε. Σκεφτείτε ότι όταν ψήνω εγώ ένα κοτόπουλο στο φούρνο, καλά αυτό θα σας ακουστεί κουλό, μην το κάνετε, αλλά θα σας πω εγώ τι κάνω. Το βγάζω ελάχιστα λίγο πριν να είναι έτοιμο, ακόμα όσο είναι κόκκινο από το φούρνο και τα αφήνω να ξεκουραστεί και όση ώρα ξεκουράζεται ουσιαστικά συνεχίζει να ψήνεται. Σκεφτείτε ότι οτιδήποτε βγάλουμε από το φούρνο, οτιδήποτε βγάλουμε από το τηγάνι είναι σαν ένα μικρό καρβουνάκι. Συνεχίζει να ψήνεται προς τα μέσα. Οκ, λοιπόν, τώρα έχω εδώ πέρα ένα τηγανάκι που καίει, το φέρνω εδώ για να μην μεταφέρω την κάμερα και ρίχνω την μπριζόλα μου χωρίς τίποτα, μόνο το λάδι μου και την οστιμιά. Ακούτε? Τέλεια. Βάζω πάνω στη φωτιά, εδώ, πλένω λίγο τα χέρια μου. Αυτό πάει στην άκρη. Και αυτό πάει στην άκρη. Και τώρα θα σας μεταφέρω, μισό λεπτάκι. Γιατί ουσιαστικά θέλω να σας δείξω όλα τα κόλπα που θα κάνουμε τώρα στην μπριζόλα μας και στα μανιτάρια μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Στα μανιτάρια θα προσθέσω ελάχιστο κάρι. Είναι συνταγή, εγγύηση, αλήθεια σας λέω, όταν δοκιμάσετε μανιτάρι, κρεμμύδι μαζί με κάρι, εδώ. Τώρα σε αυτό το σημείο βάζω, γιατί άμα το βάζω στην αρχή δεν καιγότανε. Θέλω να δώσει αρώματα. Είναι η πιο φανταστική γανιτούρα που υπάρχει για να ρίξουμε στο steak sandwich μας. Για να αλλάξω την κάμερα, να την βάλω από εδώ. Σας ζάλισα, Sorry. Φαίνεται καλύτερα. Για δέστε. Κάτσα να μετακινήσω λίγο το μίξερ. Όλα καλά. Α, νομίζω πως φαίνεται καλύτερα. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα τα μανιτάρια μου, τα σοτάρω στο τηγάνι μου και εδώ πέρα την μπριζόλα μου δεν τη ζορίζω. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τώρα, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα για το κρέας, για το μοσχάρι, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Έχει μαγιάσει η γλώσσα μου, τα λέω από την πρώτη στιγμή που βγαίνω στη τηλεόραση. Λοιπόν, ένα κρέας όταν είναι κόκκινο στη μέση, που εμείς δεν το κάνουμε κόκκινο. Απλά σας το λέω, δεν σημαίνει ότι είναι ομό. Η σύσταση που έχει το ομό κρέας είναι αυτή. Φαίνεται. Αυτό είναι ομό κρέας. Φαίνεται ότι είναι ομό. Ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα ομά και εμένα μου φέρουν μια μπριζόλα που είναι ομή, θα τη γυρίσω πίσω. Όταν είναι μέτρια μια μπριζόλα, ακόμα και medium rare, σημαίνει πως είναι ψημένη. Απλά η θερμοκρασία που έχει φτάσει στο κέντρο είναι γύρω στους 50-55 βαθμούς. Στους 50-55 βαθμούς το μοσχάρι παραμένει κόκκινο μέσα, γιατί. Θα σας το εξηγήσω πολύ επιστημονικά, ίσως και να ζαλιστείτε, αλλά θα το κάνω. Λοιπόν, ουσιαστικά οι πρωτεΐνες όταν ψήνονται, μετουσιώνονται βάσει χημίας. Αλλάζουν σύσταση και χρώμα. Ό,τι ακριβώς γίνεται στο ασπράδι του αυγού, που από διάφανο γίνεται λευκό καθώς το ψήνουμε. Σωστά. Οι πρωτεΐνες που υπάρχουν και τα αμινοξέα στο μοσχάρι για να μετουσιωθούν, χρειάζονται πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, το μοσχάρι μας πρέπει να ζεστεί γύρω στους 80 βαθμούς, που σημαίνει ότι είναι καμένο. Δηλαδή στους 69 βαθμούς σκεφτείτε ότι ψήνεται το κοτόπουλο. Άμα ψήσουμε στους 80 το μοσχάρι δεν τρώγεται. Τώρα, το κακό της υπόθεσης είναι ότι κάποιες φορές έχουμε πάει σε μαγαζιά και όντως μας έχουν σερβίρει κρέας ομό. Γιατί ο μάγειρας πήρε, έδωσε χρώμα από τη μία πλευρά, έδωσε χρώμα για την άλλη, που φαίνεται η μπριζόλα ότι είναι ψημένη εδώ, την βλέπετε. Έτσι. Και πήγε τη σερβίρε στον πελάτη. Εξωτερικά η μπριζόλα μας όντως είναι ψημένη, έχει πιάσει χρώμα και είναι τέλεια. Αλλά εσωτερικά είναι ομή. Γιατί η θερμοκρασία από έξω δεν έχει πάει προς τα μέσα, αυτό που σας έλεγα πριν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, ή πρέπει να βάλουμε στο φούρνο να τελειώσουμε την μπριζόλα μας για να μπορέσει να πάει η θερμοκρασία, ή πρέπει με έναν τρόπο να φροντίσουμε να φτάσουμε τη θερμοκρασία προς τα μέσα και να την ψήσουμε. Δηλαδή η medium η μπριζόλα δεν είναι ομή, η medium η μπριζόλα είναι ψημένη, απλά ουσιαστικά. Έχει κόκκινο χρώμα μέσα, δηλαδή για να μαυρίσει το χρώμα από την μπριζόλα του μοσχαρίσια πρέπει να φτάσει πάρα πολλούς βαθμούς και πάρα πολλή ώρα. Τώρα, δεν υπάρχουν ώρες, δεν υπάρχουν αυτά τα κόλπα που δείχνουν με τα χέρια και το ένα και το άλλο, δεν υπάρχουν γιατί έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι κρέατος και τη μπριζόλα που έχουμε βάλει. Δηλαδή, αυτά πάνε όλα εμπειρικά. Στην αρχή, θα ξεκινήσετε σήμερα, είναι πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε αυτή τη συνταγή γιατί. Γιατί ούτως ή αλλιώς εμείς θα κόψουμε τα λιάτα το κρέα μας, το κρέα μας και το ξαναβάλουμε στη φωτιά, οπότε θα το ψήσουμε παραπάνω. Απλά είναι ένα καλό σημάδι, ακόμα και λιγότερο άμα ψήσετε, να δείτε άμα ψήσετε λιγότερο ή περισσότερο, γιατί ούτως ή αλλιώς μετά έχουμε τη δυνατότητα να ψήσουμε παραπάνω. Η γανιτούρα μου εδώ πέρα γίνεται, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνεται. Μανιτάρι, κρεμμύδι, κάρι, δεν υπάρχει, είναι συγκλονιστικό. Εδώ ανακατεύουμε. Και τώρα, έτσι όπως είναι μέσα στην μπριζόλα, θα προσθέσω
Λίγο βούτυρο, εδώ. Το βούτυρο που βλέπετε εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι το βούτυρο θα το απορροφήσει η συνταγή μου. Δεν θα το τραβήξει το κρέας μου, καμία σχέση. Το βουτυράκι που βλέπετε εδώ πέρα, όσο δεν χρειαζόμαστε, θα το αφήσουμε στην άκρη. Αυτό που θέλω να δείτε είναι, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε αυτό το ζουμάκι που έχει πάνω μπριζόλα. Να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι το κρέας έχει την τάση να πηγαίνει την υγρασία προς τα πάνω. Γι' αυτό το λόγο ποτέ μα ποτέ δεν γυρνάμε το κρέας όλη την ώρα, γιατί τα φυδατώνουμε. Οπότε, μία φορά θα γυρίσετε πάνω το κρέας, είτε κάνετε στη σχάρα, είτε κάνετε στο μπαρμπεκιού, είτε κάνετε οπουδήποτε. Γιατί όσο συνεχίζετε να γυρνάτε το κρέας σας, τόσο περισσότερο θα φυδατώνετε. Το φέρνω και από εδώ γιατί δεν φαίνεται στο Facebook. Τώρα φαίνεται και στο Facebook. Οπότε, ρίξαμε το βούτυρο. Μισό λεπτάκι έρχομαι. Τι καλά. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε κάποιο αρωματικό, το βάζουμε τώρα μέσα στο βούτυρο για να αρωματίσει το βούτυρό μας εδώ. Ακούτε αυτό τον υπέροχο θόρυβο. Και τώρα, είτε με ένα κουταλάκι είτε με την τσιμπίδα, πετάμε το βούτυρο πάνω στο μοσχάρι, εδώ. Αφήνουμε το βούτυρο, εδώ, βλέπετε. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ψήνουμε την μπριζόλα προς τα μέσα. Τώρα, τα μανιτάρια μου με το κρεμμύδι και το κάρι είναι έτοιμα. Η γανιτούρα είναι φανταστική. Θα τη δείτε στο φως. Ελάτε από εδώ να δείτε πώς είναι. Ζήνω το μάτι. Οπότε, αφήνω τη γανιτούρα μου. Πού να την αφήσω, θα την αφήσω εδώ. Πού είναι εκεί, έρχομαι. Εντάξτε. Αφήνω τη γανιτούρα μου εδώ. Και θέλω να δείτε γιατί η αντίθεση φαίνεται μόνο στο λευκό του πιάτο εδώ. Κοιτάξτε τι υπέροχα που φαίνονται. Πρώτα απ' όλα για ένα vegetarian, άμα δεν βάλει βούτυρο είναι φανταστικό σαν φαγητό, δεν υπάρχει. Και στο τηγάνι αυτό που έχει μείνει, Παναγία μου, όλη αυτή η γεύση, εδώ, τι θα κάνω. Θα πάρω μια τσιαπάτα ή οτιδήποτε ψωμί από σπίτι. Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό που θα γίνει σε λίγο. Πάστε σοκ. Και έτσι όπως είναι, θα την ανοίξω. Μη σπάσει, σε παρακαλώ, εδώ. Και θα βάλω πάνω στη φωτιά, ουσιαστικά να σκουπίσω εδώ πέρα όλο το τηγάνι μου με όλη αυτή την υπέροχη γεύση από το κάρι, από τα μανιτάρια και από το κρεμμύδι. Πάει πάνω στη φωτιά. Εδώ. Καλά, πάμε καταπληκτικά. Ασταμάτητη. Λοιπόν, και η μπριζόλα μου ουσιαστικά είναι έτοιμη. Θα την βγάλω από τη φωτιά και θα δείξω τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, δεν κλείνει το μάτι, γιατί έχουμε φτάνει δουλειά. Απλά να βγάλω και το ψωμί για να μην καεί. Τέλεια. Εδώ, λίγο ακόμα, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Τέλεια, ψωμί έτοιμο. Έφυγε στην άκρη. Τηγάνι, φεύγει στην άκρη, εδώ. Και δεν χρειάζεται και πολύ πλήσιμο γιατί πήραμε τα πάντα με το ψωμί. Στη φωτιά μου την αφήνω ανοιχτή εδώ, γιατί ξανάρχουμε. Πάμε τώρα εδώ. Έχω κρεμμύδι, μανιτάρι, κάρι. Έχω το ψωμί μου εδώ, το κάνω να πάει στην άκρη. Τώρα θέλω ένα ξυλοκοπής και όπως βλέπετε όλο το βουτυράκι που είχαμε εδώ πέρα έμεινε στο τηγάνι. Το κρέας μας πήρε μόνο όσο βούτυρο ήθελε. Το υπόλοιπο μπορείτε να το ρίξετε από πάνω, μπορείτε να το ρίξετε στη τσιαπάτα σας. Αυτό θα κάνω εγώ, εσείς μπορείτε να το αφήσετε στην άκρη γιατί εγώ θέλω λίγο βουτυράκι εδώ, στη διαπάτα μου, τέλεια. Όχι, το θέλω αυτό. Θα αδειάσω το τηγάνι μου εδώ, γιατί θα ξαναρίξω την μπριζόλα μου εδώ πέρα πίσω. Τώρα, έτσι όπως είναι, παίρνω την μπριζόλα και την κόβω ωραία τα γιάτα. Εσείς θα την αφήσετε 2-3 λεπτάκια να ξεκουραστεί. Και θέλω να δείτε ακριβώς σας έλεγα. Είναι το τέλειο pink, το τέλειο κόκκινο χρώμα. Είναι ψημένη, θα το κάνω αντίθετα για να βλέπετε. Εδώ. Και εδώ. Καίει. Καίει, καίει, καίει. Ξαναλέω, μπορείτε να κάνετε την ίδια συνταγή είτε με κοτόπουλο, είτε με χοιρινό, είτε με οτιδήποτε έχετε, ακόμα και με πάπια. Και τώρα, στο ίδιο τηγάνι, ξαναβάζω πάνω στη φωτιά, εδώ. Γιατί εγώ θα το τρώγα μέτριο, αλλά επειδή ξέρω ότι εσείς δεν θέλετε να τρώτε μέτρια, γι' αυτό το λόγο, έτσι όπως είναι, ξαναβάζω πάνω στη φωτιά, ρίχνω από πάνω, μία. Έλα. Σκατά τα έκανα. Αλλά τα έκανα σκατά γιατί προσπαθώ να σας δείχνω να μην φεύγω καθόλου. Γιατί δεν θα το έκανα αυτό, θα το έβαινα στη λάτσα. Μία, δύο, τρεις. Φέτες τσέντερ.
και πάει πίσω στη φωτιά, εδώ. Γιατί, γιατί θέλω να λιώσω το τυρί μου. Πάμε εδώ. Θα πάει στην άκρη. Γι' αυτό πάει στην άκρη. Γι' αυτό πάει στην άκρη. Μαζεύω λίγο, αλλά σας αφήνω να βλέπετε τι γίνεται εδώ. Το σκόρδο πάει στην άκρη. Το λαδάκι πάει στη θέση του. Εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ που λιώνει το τυράκι. Αυτό θέλουμε. Λιώσω τυρί. Λιώσω αγαπημένο μου μαζί με το κρέας. Ψήσω το κρέας γιατί το κόψαμε και δεν θα είναι πια μέτριο. Κάπως έτσι τελείωσε το steak sandwich μας. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε. Τι είναι το μάτι? Ωλαλα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτή είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Και τώρα θα καταλάβετε γιατί. Πάμε εκεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ και τα έχουμε όλα μπροστά μας. Έχουμε το ψωμί και θα ρίξουμε πάνω στο ψωμί τα μανιτάρια με το κρεμμύδι κάρι, εδώ. Δεν υπάρχει. Έχουν καραμελώσει τα κρεμμύδια μαζί με το μανιτάρι και το κάρι και έχει γίνει κάτι μοναδικό. Και ερχόμαστε εδώ, βλέπετε έτσι, εγγύηση. Και έτσι όπως είναι παίρνουμε την μπριζόλα μαζί με το τυρί, εδώ. Όλα να. Είναι η καφετιέρα μου, παιδιά. Πιω λίγο καφέ. Αχ! Να βάλω λίγο ακόμα, εδώ. Και περιμένετε, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γιατί θέλω να βάλω λίγο πράσινο από πάνω. Εδώ. Ίσα ίσα λίγο ρόκα θα βάλω. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Όλα τα. Και αυτό κυρίες και κύριοι είναι το steak sandwich που θα φάω για βράδυ. Τώρα θα μου πείτε, άμα θα φας αυτό για βράδυ, θα πας μετά για αντιληπτικό. Αυτό είναι το νόημα. Τρως όσο θες και μετά πας και κάνεις γυμναστική. Και υπολογίζεις πάντα ότι έφαγες να του κάψεις θερμίδες στη γυμναστική, που είναι αδύνατον. Γιατί μία ώρα μου κάνεις αντιληπτικό θα χάσεις 500 θερμίδες. Οπότε, ναι, θεωρητικά δεν γίνεται. Το μαχαίρι μου είναι εδώ. Θα πάρω να κόψω εδώ πέρα. Να σας δείξω ακριβώς τι έχουμε κάνει. Πήγες στην άκρη, φύγες στην άκρη. Μοναδικό έτσι. Δεν υπάρχει. Και η φάση είναι ότι το φτιάξαμε μόλις σε πόση ώρα. 10 λεπτά. Δεν ξέρω δεν φτιάξαμε παραπάνω ώρα. Εδώ είμαστε. Εδώ πρέπει να τα βάλω όλα μέσα. Ωραία. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητα νόστιμο. Όσο παράξενος και αν είσαι στις γεύσεις, αυτό το πράγμα το μόνο που μπορεί να σε κάνει να σε συνεπάρει, επειδή δεν έχω φάει κάτι παρόμοιο, είναι κάτι καινούργιο σαν γεύση, είναι κάτι μοναδικό. Φτιάχνετε τη συνταγή, να γίνει χαμός και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να τρώω και να σας μιλάω. Φιλάκια πολλά, διαδραματισμός live. Θα πούμε αύριο το πρωί θα φτιάξουμε egg benedict. Μπορείτε και αυγά ποσέ. Οπότε τερματισμός. Τερματισμός κοινοποίηση. Γεια σας Facebook. Τερματισμός.